Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Greek Stories εδώ στο Hellenic TV, όπως κάθε Δευτέρα 8 με 8.30. Σήμερα θα μιλήσουμε για ελληνική εκπαίδευση, στο Λονδίνο πιο συγκεκριμένα. Έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Κολάρα, η οποία είναι διευθύντρια στο Bishop Christoforos Greek School στο Camberwell. Επιτέλους τα λέμε, Μαρία, καλησπέρα. Επιτέλους, καλησπέρα. Πώς είσαι? Καλά, γίνεται καλά, αυτή η συνέντευξη. Επιτέλους γίνεται αυτή η συνέντευξη. Και είναι σημαντικό έτσι για όλο τον ελληνισμό, για όλους τους Έλληνες γονείς που έχουν παιδάκια, να καταλάβουν τι υπάρχει στην Αγγλία, τι δεν υπάρχει και πώς μπορούν κάποιοι να λάβουν έτσι ελληνική εκπαίδευση. Ξέρετε, αυτό είναι το πιο σημαντικό όλων. Να μπορέσουν οι γονείς να αντιληφθούν ότι αν δεν έχουν τα παιδιά τη γλώσσα, χάνουν τη ρίζα. Ναι. Η ρίζα τους για να παραμείνουν Έλληνες είναι η γλώσσα. Εάν δεν υπάρχει γλώσσα, δεν μπορεί κατ' επέκταση να υπάρχει θρησκεία, δεν μπορεί να υπάρχει ένα κοινωνικό πλαίσιο, μια κοινότητα, κάτι να συμμετέχουν. Γιατί δεν μπορούν να μεταφραστούν όλα στα αγγλικά ή σε άλλες γλώσσες. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει αυτό, είναι η ρίζα. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για εμένα, αν έχω το χρόνο. Βέβαια, είναι η πρώτη ερώτηση με πας ήδη. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω ότι όταν τελείωσα το Λύκειο σπούδασα Business Administration, διοίκηση επιχειρήσεων, με ειδίκευση φυσικά στις τουριστικές επιχειρήσεις, αργότερα θέατρο και ασχολήθηκα με τον τουρισμό. Όταν παντρεύτηκα όμως και γέννησα τα παιδιά μου ως ομογένεια στη Γερμανία, τότε αντιλήφθηκα ότι αν δεν ξέρουν ελληνικά, ήρθε το τέλος. Δηλαδή αν όχι σε αυτή τη γενιά, στην επόμενη ήρθε το τέλος. Έτσι ασχολήθηκα και μπήκα μέσα στην εκπαίδευση. Αρχικά μπήκα διδάσκοντας τα παιδιά κουκλοθέατρο, δραματοθεραπεία, ξέρετε, εισαγωγή ποιημάτων σε δραματοποίηση. Όλα αυτά στη Γερμανία. Όλα αυτά στη Γερμανία. Και μετά όταν ήρθα εδώ πέρα και εκεί είχα μπει στο τέλος, γιατί έμεινα 13 χρόνια στη Γερμανία, τα τελευταία 4 χρόνια στην εκπαίδευση. Επειδή ξέρετε ήταν αρκετά αυτές οι γνώσεις που είχα και το πτυχίο για να μπορέσω να μπω στην εκπαίδευση της ομογένειας. Εκ των υστέρων ήρθαμε στην Αγγλία. Εδώ πέρα σπούδασα και 2 χρόνια για το επίπεδο level 3, για τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών στο σχολείο, που μπορώ να ασχοληθώ φυσικά με παιδιά σε διάφορα στάδια αυτισμού, δυσλεξίας, υπερκινητικότητας και άλλους συνδρόμους. Γιατί η υπερκινητικότητα, η δυσλεξία στο reading, writing, στο speaking και άλλες τέτοιες που τις θεωρούμε ελαφριές μορφές φυσικά. Δεν μιλάω τώρα για βαριές μορφές, ναι. Ούτε όλα αυτά. Είναι δυστυχώς πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Και έτσι είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που το θεώρησα χρήσιμο να σπουδάσω για αυτό το λόγο. Έτσι πήρα αυτό το πτυχίο. Και ασχολούμουν εδώ πέρα επίσης με τα ελληνικά παροικιακά σχολεία που εκ των υστέρων μπήκα στα τμήματα των GCSE. Έτσι ξεκίνησε η πορεία για την ελληνική εκπαίδευση. Πέρυσι το καλοκαίρι μου έγινε πρόταση από την Αρχιεπισκοπή, η Γραμματέας, η κυρία Σμίνη και από την ΚΕΑ να αναλάβω το ελληνικό σχολείο του Κάμπερουελ. Εγώ φυσικά ζήτησα και 2 μέρες να το σκεφτώ, να το συζητήσω με την οικογένειά μου, γιατί ξέρεις αυτό δεν είναι ένα Σάββατο, είναι ένας αγώνας σχεδόν καθημερινός. Και δέχτηκα και ξεκίνησα να διδάσκω και να διοικώ αυτό το ελληνικό σχολείο του Camberwell. Τώρα, τι θα ήθελα να πω για αυτό το σχολείο. Ήθελα να πω ότι οι γονείς είναι πολύ υποστηρικτικοί και έχουν έντονο ενδιαφέρον για την πορεία του σχολείου και μαζί με τους γονείς έχω πολύ μεγάλη υποστήριξη από την κοινότητα και από την εκκλησία που έχουμε, ξέρετε, εκεί πέρα Αρχιμανδρίτη το Χριστόβουλο, που έχω πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη και από τους γονείς και από την κοινότητα. Δημιούργησα σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Ίσως θα ήταν χρήσιμο να αναφέρω τα μέλη. Πρόεδρος είναι η κυρία Κλειοβούρου. Αντιπρόεδρος είναι ο Michalis Fa και μέλος έχουμε τη Μαρία Michael, όπου όλοι μαζί προσπαθούμε για αυτό το σχολείο. Ξέρετε, αυτά είναι αναπόσπαστα κομμάτια, δηλαδή δεν μπορεί να δουλέψει ένας μόνος του, δεν γίνεται. Δεν μπορεί ένα σχολείο να εξελιχθεί εάν δουλεύει αποσπασματικά. Εμείς έχουμε εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ μας και δουλεύουμε όλοι μαζί για την εξέλιξη και την εκπαιδευτική και περαιτέρω πορεία αυτό το σχολείο. Μαρία, το σχολείο αυτό κάθε πότε λειτουργεί, έτσι για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας? Ναι. Μόνο Σάββατο, από ό,τι κατάλαβα. Αυτό το σχολείο λειτουργεί τα Σάββατα από τις 9.30 έως τις 2, ναι, για τις τάξεις μέχρι την 6η Δημοτικού, και κάνουμε μια έξτρα ώρα που παραμένω εγώ εκεί για το GCSE από τις 2 έως τις 3. Και κάνουμε επίσης και έξτρα μαθήματα, τα οποία πληρώνονται όμως δυστυχώς αυτά τα έξτρα, τα δεύτερα μαθήματα από τους γονείς, τις Τρίτες, 2 ώρες. Για να μπορέσουμε να έχουμε την εξέλιξη και την ποθητή πορεία. Άρα το σχολείο αυτό σε ποιον ανήκει? Είναι αυτό το σχολείο είναι της Εκκλησίας. Είναι της Εκκλησίας. Είναι εκκλησιαστικό σχολείο, ναι. Και δεν ακολουθεί το πρόγραμμα των ελληνικών σχολείων στην Ελλάδα, σωστά? Όχι, εμείς δεν είμαστε ΤΕΚ. Αυτά είναι τα ΤΕΚ που αναφέρεσαι. Αυτά, ναι. Όχι, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Αυτά ανήκουν στο συντονιστικό γραφείο της Πρεσβείας, που αυτή τη στιγμή διοικεί η κυρία Βερόνη. Ναι. Εμείς ανήκουμε στην ΚΕΑ, στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Εκπαιδευτική Αποστολή, ναι, που προϊσταμένη είναι η κυρία Μαρία Λoi, στην οποία ήμουνα και πριν 2 εβδομάδες. Μιλήσαμε για εκπαιδευτικά θέματα για το σχολείο, για την εξέλιξη και την πορεία. Άρα ποια είναι τα θέματα τα οποία διδάσκονται στο σχολείο το Σάββατο και την Τρίτη τα έξτρα μαθήματα? Αυτά τις Τρίτης τα έξτρα μαθήματα είναι μόνο για τα GCSE. Δηλαδή είναι κάποιες έξτρα ώρες που δίνουμε στα παιδιά για το GCSE. Σκεφτόμαστε του χρόνου να δημιουργήσουμε και ένα διαδικτυακό τμήμα της κάθε τάξεως 1 ημέρα την εβδομάδα. Αλλά είμαστε υποσκέψιμοι. Γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι καλύτερο. Ξέρετε, τα 2 χρόνια του COVID ήταν, πώς να σας πω, πολύ σημαντικά για το εκπαιδευτικό μέρος των παιδιών. Τα διαδικτυακά, των παιδιών μέσα, η έλλειψη από το να κάνουμε. Εμείς, ξέρετε, εμείς ούτως ή άλλως και διδαχτήκαμε αυτό το πράγμα, εμείς αυτό σπουδάσαμε, να κάνουμε μαθήματα face to face, διαζώς, όχι διαδικτυακά. Έτσι υπήρξε αυτό δυστυχώς το gap που δημιουργήθηκε, το κενό στα παιδιά τα 2 χρόνια, και με βάση αυτό, βλέποντας δηλαδή αυτό το πρόβλημα των 2 χρόνων, έχω κάνει το εξής. Εμείς, όπως ξέρετε, κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις στο σχολείο, όπως ήταν αυτό με το πάρτι που κάναμε με τα καρνεβάλια, άλλες εκδηλώσεις, και μαζέψαμε ένα ποσό. Αυτό το ποσό ασφαλώς το διαθέτουμε μόνο εκπαιδευτικά στο σχολείο. Yeah. Και έτσι αγοράσαμε όλο το πρόγραμμα της Ελληνομάθειας, το οποίο δίνουμε δωρεάν. Πρόγραμμα αυτό. Το Ελληνομάθεια είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έρχεται από την Αμερική. Το έχουν σκεφτεί κάποιοι Έλληνες εκεί, το έχουν κάνει. Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να μαθαίνεις ελληνικά εύκολα και απλά ως δεύτερη γλώσσα πλέον. Έχει μεταφράσεις από κάτω. Δηλαδή υπάρχουν στα αγγλικά μεταφράσεις. Γιατί ξέρετε, αν δεν υπάρχουν μεταφράσεις, όλα αυτά τα βιβλία που κάνουμε ούτως ή άλλως και εδώ πέρα στα παροικιακά σχολεία, στα πρώτα χρόνια έχουν μεταφράσεις. Δηλαδή δεν γίνεται. Που τι γίνεται? Μέσα από ασκήσεις, από παιχνίδια που διδάσκουμε την ελληνική μυθολογία, την ελληνική ιστορία, την παράδοση και όλα αυτά, γίνονται και διαδικτυακά μέσα από αυτό το πρόγραμμα που λέγεται Ellinopula, το οποίο το δίνουμε δωρεάν. Και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, ότι το δίνουμε δωρεάν στα παιδιά. Δηλαδή μπαίνουν μέσα, παίρνουν κωδικούς και μπορούν από εκεί πέρα μέσα να έχουν ασκήσεις, να χρησιμοποιούν επιτέλους την τεχνολογία, το ίντερνετ, αλλά με ένα πολύ σοβαρό σκοπό, μαθαίνοντας ελληνικά. Δίνουμε ασκήσεις, το παρουσιάζουμε στο σχολείο και το έχουμε παράλληλα. Δηλαδή μόνος σου δεν μπορείς να μάθεις από εκεί ελληνικά. Δηλαδή συνήθως δεν γίνεται. Ξέρετε, πρέπει να υπάρχουν τα διαζώσεις, τα σχολεία, πιο ευρύτερη. Άρα εκπαίδευση. Το ένα συμπληρώνει το άλλο ουσιαστικά. Ναι, συμπληρώνει. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Τώρα τι θέλω να πω. Τα μαθήματα που... Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι επειδή εγώ έχω σπουδάσει θέατρο, δραματοθεραπεία και άλλα πολλά, που δεν θα μιλήσουμε για μένα σήμερα, Την επόμενη εκπομπή, την επόμενη φορά. Σε κάποια άλλη σας εκπομπή. Ήθελα να πω το εξής. Εγώ χρησιμοποιώ το αναλυτικό πρόγραμμα για τα ελληνικά παροικιακά σχολεία που έχουμε από το ΚΕΑ. Τι είναι αυτό? Είναι, που θα διαβάσω αυτό γιατί το έχω κρατήσει σε σημειώσεις και μετά θα επεκταθώ περισσότερο. Το αναλυτικό πρόγραμμα αποσκοπεί με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο να καθορίσει το πλαίσιο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα παροικιακά σχολεία και να υποστηρίξει θεωρητικά και πρακτικά δραστηριότητες προώθησής της στα ελληνικά, δίνοντας έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να κατακτήσουν τα παιδιά στη βάση δικτών επιτυχίας και επάρκειας. Οι δείκτες επιτυχίας, τα αξιολογητέα δηλαδή, και οι δείκτες επάρκειας, τα διδακτέα, εστιάζονται στις 4 δεξιότητες της γλώσσας. Ναι. Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου και κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου με βάση την ηλικία των παιδιών, των διδασκόντων και διδασκούσεων που έχουν τα παιδιά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ακόμη, το αναλυτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται και στην διαθεματική διδασκαλία θεματικών που σχετίζονται του κυπριακού και του ελληνικού πολιτισμού, την ιστορία, τη μυθολογία, τη μουσική, το χορό, την παράδοση και τα έθιμα. Αν κάποιος θέλει να γραφτεί, Μαρία, στο σχολείο αυτό, νομίζω η ερώτηση, όλα τα άλλα είναι πολύ σημαντικά, ναι, πώς να γραφτούν. Πώς μπορεί κάποιος να γραφτεί, και υπάρχει κόστος, δεν υπάρχει κόστος, ποια είναι η διαδικασία? Υπάρχει κόστος, για τα παιδιά είναι φέτος στις 275 λίρες. Σου έχω δώσει, σου τα έχω στείλει. Μπορείς να βάλεις από κάτω το email του σχολείου, να ανοίξουν, να μπουν στο λογαριασμό του σχολείου, να πάρουν περισσότερες πληροφορίες, να έρθουν οποιοδήποτε Σάββατο θελήσουν να μας δουν από κοντά, να έρθουν σε επαφή μαζί μου. Ναι. Άρα, Μαρία, ποιο είναι το email του σχολείου? Θα περάσει και από κάτω, αλλά να το πούμε μία φορά για να το δει ο κόσμος. Ναι, αλλά δεν το ξέρω τώρα να σου το δώσω, αλλά θα το βάλω από κάτω. Δεν το έχω γραμμένο αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Το έχω εγώ το email το λεπτό, γιατί μου το έχεις πει ακριβώς πριν την εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, το email του σχολείου για να περάσει και από κάτω. Ναι. Είναι λοιπόν τώρα... Το email του σχολείου είναι info@bishopchristoforos.org. Ναι. Οπότε όποιος θέλει πληροφορίες, info@bishopchristoforos.org, για να μάθει παραπάνω πράγματα για το πρόγραμμα. Πότε τρέχει αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή τα μαθήματα ξεκινάνε, πότε ξεκινάνε και πότε τελειώνουν? Τα μαθήματα υπάρχουν μόνο τα Σάββατα από τις 9:30 έως τις 2. Επίσης έχουμε βάλει σε αυτά τα πλαίσια μέσα, όπως έχω δείξει και στο προσωπικό μου δισεκολείο. Και ποιο μήνα ξεκινάνε? Το Σεπτέμβριο. Και τελειώνουμε. Ξεκινάμε το Σεπτέμβριο και τώρα τελειώνουμε για αυτό το χρόνο στις 13 Ιουλίου. Τελειώνει ο εκπαιδευτικός χρόνος και θα έχουμε γιορτή, ξέρετε, στο σχολείο. Θα είναι όλοι καλεσμένοι να έρθουν. Είναι Σάββατο 13 Ιουλίου. Η γιορτή θα γίνει γύρω στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Θα γίνουν και οι απονομές των πτυχίων, των απολυτηρίων. Μου έλεγες πριν κάποια καινούργια τμήματα που έχετε κάνει. Ποια είναι αυτά? Αυτό είναι σημαντικό. Θα ήθελα να πω ακόμη για δύο σημεία που δουλεύω σε αυτό το σχολείο. Ξέρετε ότι κάνω πάρα πολύ... Ξέρετε, όλα αυτά τα μαθήματα που κάνουμε είναι μέσα από παιχνίδια, από εργασίες, από ζωγραφιές. Δηλαδή δεν είναι ένα βαρετό σχολείο που ίσως εμείς να πηγαίναμε κάποτε. Δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα πράγματα. Είναι διαδραστικό από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Ήθελα να σας πω το εξής. Στα πλαίσια που κάνουμε στη βιωματική εκπαίδευση, για παράδειγμα, ξεκινήσαμε το πρώτο που ήταν σπόρος, καλλιέργεια, εξέλιξη των φυτών, που φυσικά το έχω βγάλει και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. ξεκινήσαμε να εξηγήσουμε στα παιδιά πώς από τον σπόρο μπορούμε να έχουμε πια την παραγωγή της ντομάτας, της πιπεριάς. Ήταν ένα φοβερό project που κάναμε. Τα παιδιά πάρα πολύ εντυπωσιασμένα. Διέρχησε περίπου 1,5 μήνα και μετά πήρανε τα φυτά στο σπίτι τους για να τα έχουν, ξέρετε, στους κήπους τους, στα μπαλκόνια τους. Ήταν δηλαδή μια φανταστική εμπειρία για τα παιδιά όλη αυτή η εξέλιξη. Έχω κάνει ένα δεύτερο επίσης για τα συναισθήματα σε αυτό το πλαίσιο, που μιλήσαμε για τα συναισθήματα τα παιδιά, τα χαρούμενα και τα λυπηρά, τα κάναμε σε εργασίες, τα κάναμε σε πιάτα, τα βάλαμε, ξέρετε, σε ταμπλό, ειδικά στο σχολείο. Έκανα θεατρικό παιχνίδι πάνω στα συναισθήματα και υπήρξε πάρα πολύ μεγάλος ενθουσιασμός επίσης από τα παιδιά. Ένα τρίτο άλλο μεγάλο βήμα που έχω κάνει σε αυτό, που έχουμε κάνει, παγορεύεται να μιλάμε στο πρώτο πρόσωπο, ξέρετε, που έχουμε κάνει, είναι ότι έχω βάλει τα παιδιά στο πιλωτικό πρόγραμμα της Ελληνικής Βιβλιοθήκης του Λονδίνου, ξέρετε, το Greek Library, έχει κάνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα με παιδική βιβλιοθήκη. Έχω πάρει από την κυρία Νάκου, που το κάνει σε συνεργασία με την κυρία Καραντόνα το παιδικό. Έχω πάρει 40 βιβλία. Για τα... Παιδικά βιβλία πήρες από τη Γιώτα. Παιδικά βιβλία, τα οποία τα διάβασα και τα 40 μέσα στο half term για να μπορέσω να τα βάλω σε τάξεις και να ξέρω περίπου τι γράφουν, γιατί ξέρετε και τα παιδιά έχουν και ένα εσωτερικό μικρό κόσμο δικό τους. Δηλαδή δεν πρέπει να προσέξεις το βιβλίο που θα τους δώσεις. Δεν μπορείς να το δώσεις βιβλίο επειδή είναι ωραίο, επειδή είναι καλό, επειδή έχει κάνει πολλές πωλήσεις. Πρέπει να το ξέρεις. Έτσι διάβασα αυτά τα 40 βιβλία και τώρα τα δίνουμε στα παιδιά, που ποιος είναι ο σκοπός? Να αυξήσουν το λεξιλογιό τους, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία του διαβάσματος που λόγω της τεχνολογίας πια έχει βγει από τη ζωή μας. Ξέρετε, δεν διαβάζουν τα παιδιά βιβλία όπως διαβάζαμε εμείς. Και για να μπορέσουν όλα αυτά να πλαισιωθούν, να οργανωθούν και να δοθούν στα παιδιά εύκολα, έχω κάνει αυτή την προσπάθεια. Τώρα να μιλήσουμε για τα διαδικτυακά μας τμήματα και τα καινούργια τμήματα. Εμείς θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Τις εγγραφές τις έχουμε ξεκινήσει από τώρα. Έχουμε κάποιους ενδιαφερόμενους γονείς. Σε όλα αυτά την παρουσίαση που έκανα στο Facebook, θα ήθελα να πω ότι πολλοί γονείς μου γράφανε από κάτω μηνύματα, μα τι ωραία, γιατί να μην είμαστε κοντά, γιατί αυτό, γιατί ξέρετε. Και έτσι αποφάσισα και ξεκινάω διαδικτυακά μαθήματα, όπου για τα μικρά παιδιά θα κάνουμε αυτό το υπέροχο βιβλίο από την ΚΕΑ, που είναι ελληνικά για παιδιά εύκολα και απλά, που είναι ένα φοβερό και εύκολο βιβλίο, που θα είναι όλα τα μαθήματα διαδικτυακά και για τα παιδιά που δεν ζουν κοντά ή που δεν μπορούν να έρθουν. Αυτό πότε θα γίνεται και αυτό Σάββατο ή θα γίνεται κάποια άλλη μέρα? Όχι, αυτό θα γίνεται μέσα στην εβδομάδα. Okay. Είναι 1,5 ώρα μέσα στην εβδομάδα. Αυτά τα αρχικά τμήματα είναι 1,5 ώρα μέσα στην εβδομάδα. Και το Ελληνομάθεια που θα κάνω και Ελληνομάθεια, είναι ένας μεγάλος παράγοντας αυτό το Ελληνομάθεια, θα είναι 2 ώρες. Αυτό, κοιτάξτε, έχει καρτέλες εδώ που δεν ξέρω τώρα πώς. Δηλαδή ένα φοβερό, εύκολος τρόπος να διδάξουμε στα παιδιά τα ελληνικά. Αυτό θα γίνει διαδικτυακά. Διότι ούτως ή άλλως εμείς τα χρησιμοποιούμε αυτά στο σχολείο, αλλά το σημαντικό είναι θα μπορέσουμε να κάνουμε διαδικτυακά μαθήματα. Οπωσδήποτε να μας γράψουν σε αυτό το email, για οτιδήποτε χρειάζονται, για οποιαδήποτε έξτρα πληροφορία, θα τους απαντήσουμε όλους έναν ξεχωριστά. Για όλα αυτά τα προγράμματα. Θα κάνουμε αυτό το πρόγραμμα από την ΚΕΑ για τα μικρά παιδιά, για το β1, β2, α1, α2 Ελληνομάθεια, θα είναι και αυτό διαδικτυακά, και το Σάββατο, αυτό το Σάββατο στις 29 του μηνός, στο σχολείο μας θα είναι η δασκάλα μας για αυτά τα τμήματα, που θα εξηγήσει στους γονείς στο σχολείο, αλλά και όσους θελήσουν από εξωτερικούς, από μη μέλη του σχολείου να έρθουν, για την Ελληνομάθεια. Είναι ένας μεγάλος παράγοντας η Ελληνομάθεια. Είναι δηλαδή κάτι φοβερό που δυστυχώς δεν το γνωρίζουμε πολύ εδώ. Θα το αναπτύξουμε ίσως και μια άλλη φορά. Πάντως θα ήθελα να πω ότι τα παιδιά που τελειώνουν GCSE και δεν έχουν σκοπό να συνεχίσουν στα A-levels, μπορούν να κάνουν ελληνομάθεια και έχουν την ευκαιρία να μπουν μόνο με προφορικές εξετάσεις σε ελληνικά πανεπιστήμια. Δηλαδή είναι κάτι φοβερό αυτό. Τώρα για τα A-levels, τον ελληνικό, που και αυτό το τμήμα το ξεκινάω φέτος, υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, έχουν γίνει κάποια meeting, έχουμε μιλήσει διαδικτυακά, έχουμε μιλήσει στο σχολείο για τα A-levels. Θα ήθελα να πω κάτι σημαντικό για τους Έλληνες γονείς. Το A-level είναι ένα μάθημα το οποίο θα μπορέσουν τα παιδιά τους να το πάρουν εύκολα, ναι, και είναι ένα χαρτί στην τσέπη. Δηλαδή αν τελειώσουν με ένα A-star, που αυτός είναι ο στόχος μας, τα A-levels των ελληνικών, είναι ένα μάθημα που μπορούν να το αντικαταστήσουν από τα A-levels των αγγλικών σχολείων. Δηλαδή, αντί να δώσουν 3 μαθήματα, θα δώσουν 2. Και το ένα θα το έχουν έτοιμο στην τσέπη τους A-star. Οπότε είναι σημαντικό ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα από αυτό το σχολείο με τα A-levels. Ναι, επομένως, ό,τι χρειαστούν, ό,τι θελήσουν, μπορούν να μας πάρουν τηλέφωνο, μπορούν να μας στείλουν email με τους οποίους θα ασχοληθούμε έναν ξεχωριστά, μπορούν να έρθουν στο σχολείο και αυτό το Σάββατο και το επόμενο και το μεθεπόμενο. Ξέρεις και κάτι άλλο που ξέχασα τώρα να πω, πολύ σημαντικό. Ήρθε στο σχολείο μας η κυρία, η ποιήτρια, τώρα θα σας πω, η κυρία Καλιστένη Μιχαήλ, η οποία έχει κάνει μια ποιητική συλλογή. Ξέρετε, φέτος συμπληρώνουμε 50 χρόνια, δυστυχώς, από τη μαύρη επέτειο της τουρκικής κατοχής. Και η κυρία Καλιστένη Μιχαήλ είναι φαρμακοποιός, συνταξιούχος τώρα και ποιήτρια. Και έχει μια εξαιρετική συλλογή, τα Xantha Sitira, που αναφέρεται για τα κατεχόμενα, για όλη αυτή την εμπειρία. Θα μας μιλήσει στο σχολείο αυτό το Σάββατο στις 2 η ώρα. Θα το μαγνητοσκοπήσουμε ενδεχομένως κιόλας. Πρέπει να το μαγνητοσκοπήσουμε, γιατί η εκπομπή θα παίξει μετά. Οπότε ναι, να μπούμε στο προφίλ του σχολείου ή το δικό σου και να δούμε τη μαγνητοσκόπηση. Ναι. Επίσης το δικό μου το προφίλ το έχω ήδη ανακοινώσει. Ξέρετε, κάνουμε τώρα καινούριο Facebook για το σχολείο. Γι' αυτό είμαστε λίγο κάπως. Προσπαθούμε, ξέρεις, να τα συντονίσουμε όλα. Που τι θέλω να πω, είναι πολύ σημαντικό να έρθουν να μας πούνε, να ακούσουν τις εμπειρίες της, να ακούσουν τη συλλογή της, θα μιλήσουμε για τα ποίηματά της. Και τι θα ήθελα να πω, όλα τα έσοδα αυτής της συλλογής της των βιβλίων τα δίνει δωρεάν στα ΕΠΣ, δηλαδή στα ελληνικά παροικιακά σχολεία. Μπράβο Μαρία, νομίζω μας έχεις διαφωτίσει, γιατί πολλοί γονείς έχουν έτσι μιλάμε ήδη 22 λεπτά και νομίζω έχεις διαφωτίσει όλους τους γονείς το τι να περιμένουν από το σχολείο σας, και είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν τέτοιες έτσι δράσεις, γιατί δεν είναι μόνο το σχολείο, είστε ουσιαστικά μια ολόκληρη κοινότητα που φέρει τους Έλληνες και τους Κύπρους μαζί, με σκοπό την εκπαίδευση μέσα από, όπως είπες, παιχνίδια, από μαθήματα, διαδικτυακά, διαζώσεις. Ένα μεγάλο μπράβο και θα είμαστε εδώ στις επόμενες εκπομπές. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι δεχόμαστε παιδιά από 4 χρονών. Ναι. 16 χρονών περίπου τελειώνουν τα GCSE, δεχόμαστε και μετά από τα 16 για τα A-levels. Θα είμαστε χαρούμενοι να έρθουν να μας γνωρίσουν από κοντά, να έρθουν να δουν και τους υπόλοιπους γονείς, τις δραστηριότητές μας, και φυσικά θα ήταν μεγάλη μας χαρά να τους φιλοξενήσουμε στο σχολείο ως μαθητές μετά πλέον τα παιδιά τους. Και πριν κλείσουμε, πες μας και ποιος είναι ο κοντινότερος σταθμός μετρό για το σχολείο. Είναι το Όβαλ, που μπορούν να έρθουν ως το Όβαλ με το τρένο, και από το Camberwell, δηλαδή παίρνοντας ένα λεωφορείο για να φτάσουν στο Camberwell, έχει 36 λεωφορεία που περνάνε από το διπλανό τετράγωνο. 36 λεωφορεία, και ο κοντινός σταθμός των τρένων είναι το Όβαλ. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας χαιρετώ. Φίλοι και φίλοι, ακόμα ένα Greek Stories θα εδώ στο τέλος του. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, ίδια ώρα, ίδιο κανάλι. Καληνύχτα.